Το νερό. Αναρωτήθηκες ποτέ τι σου δίνει ενέργεια, σε κρατά δροσερό και βοηθά να πιτρώσουν νόστιμα φρούτα? Είναι το νερό. Το νερό είναι σαν μια κρυφή υπερδύναμη γύρω μας. Χρειαζόμαστε νερό για όλα. Το πίνουμε για να σβήσουμε τη δίψα μας και να δώσουμε ενέργεια στο σώμα μας. Μας βοηθά να διατηρηθούμε υγιείς, κρατώντας μας καθαρούς όταν πλένουμε τα δόντια και τα χέρια μας. Το νερό είναι το ίδιο χρήσιμο στους ανθρώπους, στα φυτά και στα ζώα. Το νερό είναι ένας καθημερινός μας συνεργάτης. Μας ξεδιψάμε ένα δροσερό ποτήρι νερό, πλένουμε τα δόντια μας και τα χέρια μας, κάνουμε ντουζ. Το νερό μας βοηθά να ετοιμάσουμε νόστιμα γεύματα, από το πλύσιμο των φρούτων και των λαχανικών μέχρι το άχνισμα και το βράσιμο των υλικών. Ακόμα κρατάει τα σπίτια μας καθαρά, απομακρύνοντας τη βρωμιά και τη λίγδα από τα πιάτα, τα ρούχα και τα πατώματα. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από όλα αυτά στην καθημερινότητά μας, το νερό είναι πολύ σημαντικό για να σώζει ζωές και δάση από μεγάλες φωτιές. Φυσικά το νερό δεν είναι μόνο για πρακτική χρήση. Είναι και διασκέδαση για το καλοκαίρι. Φαντάσου να πλατσουρίζεις στη θάλασσα μια ζεστή ημέρα, ή να κάνεις σκοπηλασία σε μια ήρεμη λίμνη, ή ίσως να καβαλάς τα κύματα με σανίδα του σέρφ, ή καταδύσεις που σου επιτρέπουν να εξερευνήσεις έναν ολόκληρο νέο κόσμο στη θάλασσα, κολυμπώντας δίπλα σε πολύχρωμα ψάρια. Τα 2/3 περίπου του συνολικού βάρους των φυτών και των ζώων αποτελούνται από νερό. Το 70% του ανθρώπινου σώματος είναι νερό. Καθημερινά, ένας ενήλικας χρειάζεται περίπου 2,5 λίτρα νερό. Τα φυτά, για να ζήσουν και να αναπτυχθούν, χρειάζονται νερό. Το νερό δεν βρίσκεται μόνο στα σπίτια μας. Είναι παντού στον κόσμο, σε τεράστιους ωκεανούς, λαμπερούς ποταμούς, γαλήνιες λίμνες και ακόμη και σε μορφή παγόβουνων. Συγκεκριμένα καλύπτει τα 3/4 της γης. Το νερό κάνει ένα φοβερό ταξίδι. Ο ήλιος το ζεσταίνει, κάνοντάς το να μετατραπεί σε ατμό και να ανυψωθεί σαν σύννεφο. Στη συνέχεια τα σύννεφα κρυώνουν και το νερό πέφτει πίσω ως βροχή, γεμίζοντας τα ποτάμια και τους ωκεανούς μας και ποτίζοντας τα φυτά. Παρόλο που το νερό φαίνεται ατελείωτο, είναι σημαντικό να το φροντίζουμε. Δεν πρέπει να το σπαταλάμε, αφήνοντας τη βρύση ανοιχτή. Το μολυσμένο νερό μπορεί να μας αρρωστήσει, επομένως είναι σημαντικό να διατηρούμε το νερό γύρω μας καθαρό. Χρησιμοποιώντας το με σύνεση και προστατεύοντάς το, μπορούμε να διατηρήσουμε την υπερδύναμή μας δυνατή. Έτσι, την επόμενη φορά που θα έχεις ένα ποτήρι νερό, θυμήσου, δεν είναι απλά βαρετό νερό. Είναι το σούπερ καύσιμό σου που σε κρατά υγιή και βοηθά τον κόσμο γύρω σου να ευδοκιμήσει.